Μαρία Μπακοδήμου αγαπά να μοιράζεται τις προσωπικές της στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους και τα social media παίρνουν φωτιά. Λίγο πριν την πρεμιέρα της στο νέο πρόγραμμα του Open και την εκπομπή Style με Άπη, παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία με τη μητέρα της και εμείς πάθαμε σοκ με την ομοιότητά τους. Ωστόσο, λίγο καιρό πριν η παρουσιάστρια είχε συστήσει στους διαδικτυακούς της φίλους τους γιους της. Βόμβα από την Άση Μπίλιου, τότε τελειώνουμε με τον κορονοϊό, θα στο δείξω μετά αν θες η κουβέντα που τρέλανε τη Μαρία Μπακοδήμου. Η Μαρία Μπακοδήμου θεωρείται μία από τις πιο σεξι παρουσιάστριες στην Ελλάδα και κανείς δεν το έχει αρνηθεί, όμως πολλοί είναι αυτοί που φλερτάρουν με την τραγουδίστρια αλλά και τις κάνουν κάποια σχόλια που τις σοκάρουν. Παράλληλα η ίδια έκανε κάποιες αποκαλύψεις για τον πρώην άντρα της που κανείς δεν γνώριζε τόσα χρόνια. Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια έμεινε σοκαρισμένη σχετικά με την απάντηση του Αναστάσιου Ράμου όταν τον ρώτησε για το τατουάζ Πάμαν στο σώμα του. Πριν λίγες εβδομάδες έκανε πρεμιέρα το J2US στο OPEN και στο δεύτερο live που πραγματοποιήθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Αναστάσιος Ράμος τραγούδησαν το Bleeding Lights του The Wind και ξεσήκωσαν το τηλεοπτικό κοινό. Στη συνέχεια, βρέθηκαν μπροστά στην Κριτική Επιτροπή, η οποία είπε τα καλύτερα λόγια για την ερμηνεία τους. Βέβαια, η Μαρία Μπακοδήμου είχε μια περίεργη απορία για τον Αναστάσιο και το που έχει ένα τατουάζ Πάμαν στο σώμα του. Ο τραγουδιστής, χωρίς κανένα δισταγμό, απάντησε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο κοσμεί τα όπισθια του. Θα στο δείξω μετά, αν θες, είπε ο Αναστάσιος, με τη Μαρία Μπακοδήμου να απαντά δεν χρειάζεται. Ο Αναστάσιος Ράμος είχε αποκαλύψει πρώτη φορά το ιδιαίτερο τατουάζ του σε συνέντευξη του στο πρωινό. Το πρώτο τατουάζ που έκανα ήταν στα όπισθια μου, τον Πάμαν, στα 16 μου. Η δική μου δεν το ήξεραν και το είπε ο αδερφός μου στη μάνα μου και ήρθε όταν κοιμόμουν και κατέβασε το βρακί μου και το είδε. Μικρό παιδί ήμουν που φώναζε.